ερώτησή σας με παραπέμπει στην πρώτη βασική θέση μας, ότι το Πανεπιστήμιο και ο Δήμος, η πόλη, είναι αποκομμένη. Με αυτή τη λογική, με αυτό τη βάση δηλαδή, σίγουρα και αυτή είναι και η πρόθεση της δικής μας παράτασης, είναι πώς θα βρούμε τους καλύτερους τρόπους για να αναπτυχθεί αυτή η όσμωση μεταξύ της πανεπιστημιακής, του πανεπιστημιακού πληθυσμού, όχι μόνο της κοινότητας της πανεπιστημιακής με την έννοια των καθηγητών, αλλά κυρίως τη ζωή των φοιτητών στην πόλη. Εμείς έχουμε πολλές προτάσεις για αυτή την ιστορία και αυτές βγαίνουν και από το πρόγραμμά μας για τη σχολική στέγη. Όπως ξέρετε, πιθανόν η σχολική στέγη υπέρχεται σε πλήρη έλεγχο, πλήρη διαχείριση από τους Δήμους, γιατί δεν ήταν μέχρι τώρα έτσι. Μέσα στο πρόγραμμά μας για τις σχολικές στέγες έχουμε άνοιγμα των σχολείων γενικότερα στην πόλη. Ακόμα και οι αυλές, ακόμα και οι χώροι εκδηλώσεων που έχουν τα σχολεία να είναι διαθέσιμα όχι μόνο στους αποκλειστικά στους μαθητές των σχολείων. Αυτό μπορεί να γίνει. Με αυτή τη λογική μπορεί να γίνει μια συμφωνία, ας πούμε, με το Δήμο, ο οποίος έχει τη διαχείριση των σχολείων και των πανεπιστημιακών ομάδων, για να αναπτύσσουν δράσεις οι οποίες δεν είναι μόνο να βγάλει κάτι η πανεπιστημιακή ομάδα, αλλά είναι και η κάθε γειτονιά που έχει σχολείο να μπορέσει να συμμετέχει σε αυτά και όχι μόνο η γειτονιά, να έχουν και οι μαθητές σε μια επαφή με τους φοιτητές και να δουν πώς είναι το επόμενο βήμα. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική μου απάντηση. Από εκεί και πέρα, τα διάφορα μεγαλεπίβολα ίσως για την έκθεση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η έκθεση πρέπει να γίνει ένα πολιτιστικό πάρκο. Εγώ επιμένω ότι δεν είναι μόνο η έκθεση, είναι και το τρίτο σώμα στρατού. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Ο χώρο αυτό, έκθεση τρίτο σώμα στρατού, είναι γύρω στα 300 στρέμματα, ο οποίο μπορεί να γίνει ένα μεγάλο πάρκο πρασίνου και πολιτισμού. Και εκεί θα μπορούσε το Πανεπιστήμιο να έχει ένα λέγει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τολμήσει κάποιο να σκεφτεί ότι μπορεί να αποφασίσει κάτι για την έκθεση χωρί να πάρει τη γνώμη του Δήμου. Εκεί πια θα σηκωθεί όλη η πόλη. Τουλάχιστον αυτό είναι μέσα στις δικές μας τις προθέσεις. Και θα ήθελα να πει, συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπε ο κ. Παπαθεμελής για τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι περιέχει έναν πολύ μεγάλο πολιτισμό. Εμείς σαν πόλη έχουμε στραμμένη την πλάτη μας στη θάλασσα. Η Θεσσαλονίκη είναι ίσως η μοναδική Μεσόγειος πόλη στον κόσμο που δεν έχει ούτε μία βάρκα στην παραλία. Λοιπόν, επιπλέον, αν δείτε και συνολογικά λιγάκι, αν δείτε το Μέγαρο Μουσικής, έχει στραμμένη την πλάτη του προς τη θάλασσα. Το Βασιλικό Θέατρο έχει στραμμένη την πλάτη του προς τη θάλασσα. Είναι και τα δύο κτίρια καινούργια, τα οποία αγνοούν πλήρως τη θάλασσα. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω. Ένα μόνο να προσθέσω. Το ότι μέσα στο πρόγραμμα μας εμείς λέμε ότι η πόλη πρέπει να λειτουργήσει σε 5 συν την 3-2 6 μικρά διαμερίσματα. Το κάθε διαμέρισμα θα υποχρεωθεί να βρει χώρους εκδηλώσεων. Για να μην πω ότι έχει, θα υποχρεωθεί να βρει χώρους εκδηλώσεων και θα παρακινηθεί, για να μην πω τη λέξη που είναι λίγο βαριά, θα παρακινηθεί να αναπτύξει σχέσεις στο κάθε διαμέρισμα με το Πανεπιστήμιο. Και επιπλέον, οι φοιτητικές γειτονιές, εκεί θα είναι η φροντίδα του Δήμου, στις φοιτητικές γειτονιές να αναπτυχθούν τέτοια κέντρα πολιτισμού. Δεν ανάγκη να είναι ένα θέατρο 300 θέσεων, σε ένα θέατρο 100 θέσεων, 50 θέσεων. Να μπορούν να γίνουν πράγματα, τα οποία να είναι στην ευθύνη του Δήμου με την υποστήριξη του Δήμου, με ευθύνη των φοιτητικών ομάδων που μπορούν να πάρουν τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε και με την δεύτερη ερώτηση.